Ο Κώστας Καραφώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή ακόμα δεν είδε τίποτα το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Ιουνίου. Ο τραγουδιστής για πρώτη φορά μετά το γάμο του με την Κάτια Μάνου με τον παρουσιαστικό στατσούρο και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την κοινή του ζωή και τη σχέση τους. Ήθελα ο γάμος να είναι κλειστός, είχε πολύ λίγο κόσμο. Ήθελα να βγω, να το φωνάξω, να το πω, αλλά επειδή ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τις δηλώσεις, δεν ήθελα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει το μυστήριο. Δεν ξέρω πως μαθεύτηκε τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά δεν με ενόχλησαν οι δημοσιογράφοι και τις κάμερες, το σεβάστηκαν πραγματικά. Μετά όταν συζητήθηκε την επόμενη μέρα σε διάφορες εκπομπές, κάποια στιγμή πέρασε από την αντίληψή μου ότι κάποιος είπε πλήθος επωνύμων στο γάμο του Καραφώτη. Δεν ήταν αλήθεια. Υπήρξαν άτομα που το άκουσαν και ευτυχώ είχα την άνεση να εξηγήσω ότι ήταν ένα κλειστό γάμο και δεν ισχύει αυτό που παρουσιάστηκε, δήλωσε αρχικά ο Κώστα Καραφώτη σχετικά με το γάμο του. Όσον αφορά τη σύζυγο του, Κάτια Μάνου, ο Κώστα Καραφώτη δήλωσε: Με την Κάτια είμαστε καιρό μαζί. Γνωριζόμαστε χρόνια επειδή είμαστε από την ίδια πόλη, ξέρω την οικογένεια τη, παρέα δεν κάναμε, αλλά γνωρίζαμε την ύπαρξη του άλλου. Μας πέτυχαν κάποια στιγμή σε ένα κάλεσμα και εκεί έγινε γνωστό. Δεν έβαλα πρόγραμμα, από μόνος μου δεν το δει και συμπλήρωσε πως την ακολούθησε στα social αφού του ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Η κορυφή του παγόβουνου ήταν ότι την έκανα follow στο Instagram μετά το γάμο. Ακολουθιόμασταν, ξεακολουθηθήκαμε, μετά δεν την ακολούθησα πίσω και της έλεγα «Δεν με ενδιαφέρει να σε ακολουθώ στο Instagram, αλλά στην καθημερινότητά σου». τη είπα πως την ημέρα που θα παντρευτούμε θα την ακολουθήσω στο Instagram, και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραφώτης. «Η κάτια δεν με πέδεψε. Το ξέραμε προς τα εκεί θα πάει, το θέλαμε και οι δύο πολύ». Η Κάτια έχει τελειώσει τέφα με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς, έχουν το χορευτικό όμιλο τρικάλων για χρόνια μαζί με την οικογένεια της, εκείνη μετά ασχολήθηκε με το φίτνες και το πιλάτης. Αριστερή αγγίλη.τελεία.τελεία.τελεία. Με 24 ώρε το 24ωρο, δεν υπάρχει άνθρωπο με τον οποίο μοιράζομαι περισσότερα. σω δεν μοιράζομαι μαζί τη κάποια πράγματα τη δουλειά που δεν θα ήθελα να τη βαραίνουν, κατέληξε όσον αφορά αυτό το θέμα ο Κώστα